Αλήθεια, ήταν η κίνηση του Σαββατοκύριακου. Είχαμε πρεμιέρα στη Super League 2 κατηγορία, πρωταθλήματα στην Γάμα Εθνική, αλλά και στο τοπικό πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Τσάμπα εντός έδρας ήταν για την Κοζάνη στην πρεμιέρα της Super League 2 με αντίπαλο τον Αιωλικό με σκορ 1-2. Το τελικό σκορ σίγουρα αδικεί την Κοζάνη που μετά το πρώτο 20 λεπτό ήταν αυτή που είχε τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού και τις ευκαιρίες, αλλά ο Αιωλικός κόντρα στη ροή κατάφερε αρχικά να προηγηθεί 0-1 στο 75 με τον Ζάκαριτς, η Κοζάνη να ισοφαρίζει στο 87 με ωραία κεφαλιά του Σουλιώτη, αλλά στο 94 ο Ιωάννου με γυριστή κεφαλιά ύστερα από σέντρα του Καρανίκα έδωσε την νίκη στην ομάδα του με σκορ 1-2. Πολλά τα παράπονα της Κοζάνης από την διαιτησία. Να δούμε τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής. Μακεδονικός Ηρακλής 0-0, Κοζάνη Αιωλικός 1-2, Λάρισα Καμπανιακός 2-1, Αναγέννηση Καρδίτσας ΑΕΚ Β 2-1, ρεπό ο Λεβαδιακός. Στη βαθμολογία, Αιωλικός Λάρισα Αναγέννηση Καρδίτσας από 3 βαθμούς, από 1 βαθμό Μακεδονικός και Ηρακλής, χωρίς βαθμό Κοζάνη Καμπανιακός ΑΕΚ Β, ΠΑΟΚ Β, Απόλλων Πόντου, Λεβαδιακός, Νίκη Βόλου και Αλμοπός Αριδέας. Από ένα αγώνα λιγότερο έχουν ΠΑΟΚ Β, Απόλλων Πόντου, Νίκη Βόλου, Αλμοπός Αριδέας. Επόμενη αγωνιστική, Λεβαδιακός Κοζάνη, Αιωλικός Μακεδονικός, Ηρακλής Αναγέννηση Καρδίτσας, ΑΕΚ Β Λάρισα, ΠΑΟΚ Β Καμπανιακός, Αλμοπός Αριδέας, Απόλλων Πόντου, ρεπό η Νίκη Βόλου. Να δούμε τι δήλωσαν μετά το μάτς της Κοζάνης με τον Αιωλικό ο προπονητής του Αιωλικού Απόστολος Χαραλαμπίδης, ο προπονητής της Κοζάνης Άγγελος Δικόζης, οι ποδοσφαιριστές Γιάννης Ιωάννου του Αιωλικού και Δημήτρης Τάτσης Σπύρος Νάτσος της Κοζάνης. Πριν ξεκινήσω για να πω κάποια πράγματα για το παιχνίδι, θέλω να ευχηθώ να γίνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο, να γίνουν ωραία παιχνίδια. Βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί ομάδες και ψεύδω θα είναι συναρπαστικό. Υπάρχουν καλές ομάδες, καλοί προπονητές και μακάρι να δούμε ένα ποδόσφαιρο της Β' Αθηνικής πάρα πολύ καλό και να κάποια στιγμή να αξιολογηθεί καλύτερα και να είναι πιο έμπιστο και να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο και να μην γίνονται αυτά που είδαμε στα ρεπορτάζ του ΨΑΠ, το χάος και να μπορέσουμε να πάμε το ποδόσφαιρο, να το εξελίξουμε και να το πάμε μπροστά. Όσο για το παιχνίδι, σίγουρα οι ομάδες φάνηκαν ότι δεν είναι έτοιμες. Όσο από εμάς το γνωρίζαμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι, είμαστε 20 μέρες ακριβώς μια ομάδα. Ακόμα δεν έχουν πάει σπίτι μας, είμαστε με μια βαλίτσα στο χέρι. Έχουμε αλλάξει αυτή τη στιγμή 6 ξενοδοχεία. Αλλά πιστεύω ότι δημιουργείται κάτι πολύ καλό. Σίγουρα σήμερα χρειαστήκαμε για την τύχη. Ξέραμε ότι το παιχνίδι θα πάει κάπως έτσι. Κρατήσαμε λίγο τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να το βγάλουμε. Θεωρώ ότι η ομάδα έχει πολλή ποιότητα και από την ποιότητα των παιχτών πήραμε το παιχνίδι σήμερα. Από εκεί πέρα εύχομαι την Κοζάνη να ολοκληρώσει τους στόχους τους. Είναι μια καινούργια ομάδα με καλούς παίχτες, με πολύ καλή διοίκηση και εύχομαι τέτοιες ομάδες να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και να πάνε όλα καλά. Και ειδικά εδώ στη Μακεδονία να υπάρχουν ομάδες, γιατί εγώ είμαι την Καστοριά, καταγωγή μου, και εύχομαι εδώ στη Μακεδονία να υπάρχουν ομάδες επαγγελματικά. Σίγουρα είναι ένα αποτέλεσμα που δεν μας αρέσει. Στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορώ να πω ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Είχαμε νευρικότητα, δεν είχαμε ηρεμία. Μπήκαμε στο ημίχρονο. Παρόλα αυτά, στο πρώτο ημίχρονο που είχαμε νευρικότητα και δεν είχαμε ηρεμία, δεν προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την μπάλα. Ο αντίπαλος νομίζω δεν μας έκανε ούτε μία ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Με μία ομάδα να προσπαθεί να παίξει, μια ομάδα να βάζει ένα κανονικό γκολ και να ακυρώνεται. Ήταν πάρα πολύ καλή η προσπάθεια των παιδιών. Νομίζω ότι δικαιούμασταν την νίκη. Δυστυχώς όμως το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλαμε, δεν μας αρέσει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, πρέπει να έχουμε το κεφάλι ψηλά, να έχουμε υπομονή, δουλειά. Χάθηκε μία μάχη, όχι ο πόλεμος. Τώρα, το αν στέρισε κάποιος την νίκη από την ομάδα μας ή όχι, νομίζω ότι ο κόσμος που ήταν σήμερα εδώ πέρα το είδε. Και γι' αυτό νομίζω ότι χειροκροτήθηκε και η πολύ καλή προσπάθεια που κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Αυτό το αποτέλεσμα με τον τρόπο που ήρθε μας κάνει πιο δυνατούς, μας πεισμώνει για τη συνέχεια και να ξέρετε ότι θα είμαστε πολύ πιο δυνατοί στη συνέχεια.
Είμαστε μια ομάδα που έχουμε ποδοσφαιριστές. Ξεκινάμε από τη διοίκηση, έχουμε ποδοσφαιριστές και φιλάδους μαχητές και θα το δείτε στη συνέχεια. Τώρα για την διαιτησία που με ρωτήσατε, δεν θέλω να πω κάτι. Εύχομαι και πιστεύω αυτό που έγινε σήμερα με τον διαιτή να ήταν σε κακή μέρα και να είναι ανθρώπινα λάθη, τίποτα παραπάνω. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε την ομάδα μας. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι την Τετάρτη και πρέπει να ξεκουραστούμε, να προσπαθήσουμε να πάρουμε την πρόκριση απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε και μας βοήθησε σήμερα. Δυστυχώς το στεναχωρέσαμε. Εύχομαι και πιστεύω στη συνέχεια να του δώσουμε χαρές όπως τον δώσαμε το προηγούμενο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό εδώ στην έδρα της παλιάς ομάδας. Δεν ξέρω, έχεις κάποια συναισθήματα περίεργα? Εντάξει, στο ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο γεννάει συναισθήματα. Αλλά τώρα είμαι παίκτης του Ιωλικού και αυτό που ήθελα να κάνω ήταν απλά να βοηθήσω την ομάδα μου. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα. Παλέψαμε το πρώτο λεπτό. Ξέραμε ότι δεν είμαστε 100% έτοιμοι λόγω των ημερών που έχουμε στην προετοιμασία στις πλάτες μας. Αλλά νομίζω ανταπεξέλθαμε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και παρόλο που ισοφαριστήκαμε στην έδρα του αντιπάλου, δείξαμε πιστεύω ψυχικά αποθέματα και το πόσο ποιοτική ομάδα είμαστε και κερδίσαμε στο τελευταίο λεπτό. Σήμερα είναι το πρώτο μάτς εντός έδρας. Σίγουρα υπήρχε μια νευρικότητα, αλλά κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Μας αφήνει μεγάλη πικρία το αποτέλεσμα. Θέλαμε να ξεκινήσουμε με το δεξί, αλλά έχει πάρα πολύ δρόμο. Ειδικά φέτος που είναι και τα play-off και τα play-out, έχει πάρα πολλές αγωνιστικές. Δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να δούμε τα λάθη μας και να προχωρήσουμε. Έχουμε ένα μάτς την Τετάρτη. Είναι ευκαιρία για μας όταν έχεις κοντά μάτς να πάρεις μια νίκη και να ανέβεις ψυχολογικά. Εντάξει, αυτό που μας ενδιαφέρει βέβαια είναι το πρωτάθλημα και πρέπει να βάλουμε το κεφάλι κάτω, να δουλέψουμε. Αλλά σίγουρα έτσι όπως ήρθε το αποτέλεσμα πιστεύω πως μας αδικεί αρκετά, γιατί ο αντίπαλος έκανε δύο τελικές στην εστία, βάλει δύο γκολ. Και αυτό ικανότητα είναι βέβαια. Μας ακυρώθηκε και ένα γκολ που κατά τη γνώμη μου έπρεπε να μετρήσει. Αλλά έτσι είναι, πρέπει να προχωρήσουμε. Ένα σχόλιο για τον κόσμο της Κοζάνης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε, μας στήριξε πολύ. Θέλουμε να έρχεται στο γήπεδο. Σήμερα το στεναχωρήσαμε, αλλά νομίζω ότι δώσαμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Και τον περιμένουμε και στα επόμενα μάτς, όλη τη χρονιά να μας βοηθήσει και πιστεύω στο τέλος θα πανηγυρίζουμε όλοι μαζί από την προσπάθεια που θα κάνουμε. Πέρα από τους ποδοσφαιριστές, για τους υπόλοιπους δεν θέλω να μιλήσω για διαιτητές και τέτοια. Πιστεύω κάναμε μια πολύ καλή προσπάθεια, αδικήσαμε τους εαυτούς μας. Είχαμε τις ευκαιρίες να βάλουμε και άλλα γκολ να τελειώσουμε το πρώτο ημίχρονο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να κατεβάσουμε το κεφάλι, να κοιτάξουμε τα λάθη και να προχωρήσουμε παρακάτω. Ένα σχόλιο για τον κόσμο της Κοζάνης, σας βοήθησε? Εννοείται, ήρθε πολύ κόσμο στο γήπεδο, τους ευχαριστούμε πολύ. Ζητάμε συγγνώμη που δεν πήραμε την πρώτη νίκη στο γήπεδό μας μετά από τόσα χρόνια στη Β' Εθνική και ελπίζω να έρθουν περισσότερες χαρές για να τους ευχαριστήσουμε. Στη γάμα εθνική κατηγορία, με την ισοπαλία έφυγε ο Εορδαϊκός από τα Τρίκαλα. Αν και θα μπορούσε, αν ήταν πιο προσεκτικός και τυχερός, να φύγει ακόμα και με τους 3 βαθμούς της νίκης. Οι γηγητορίχοι προηγήθηκαν στο σκορ 0-1 με τον Νίκολη για να ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σκόνδρα στο 19. Την ήττα γνώρισε η Καστοριά μέσα στον Αστέρα Σταυρού με σκορ 2-0. Τα γκολ για τους νικητές σημείωσαν ο Φράγκος στο 12 και ο Αλεξίου στο 40. Να δούμε τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής. Αστέρας Πετρητή Νέα Αρτάκη 1-0, Βατανιακός Σβορώνος 1-1, Κιλελέρ Θεσπλωτός 3-1, Τρίκαλα Εορδαϊκός 1-1, Αναγέννηση Άρτας Λευκύμη 1-0, Αστέρας Λιανοκλαδίου Σταυρού Καστοριά 2-0, Θύελλα Κατσικά Φίκη 4-1, Πιερικός Ζάκυνθος 0-0, Μαγνησιακός Εθνικός Νέο Κυραμιδίου 1-2. Στη βαθμολογία, Κιλελέρ, Αναγέννηση Άρτας και Εθνικός Νέο Κεραμιδίου από 6 βαθμούς. Στους 4 βαθμούς Τρίκαλα, Ζάκυνθος και Πυρικός. Σβορώνος, Θύελλα Κατσικά, Αστέρας Λιανοκλαδίου Σταυρού, Αρτάκη, Αστέρας Πετρητή, 3 βαθμούς. Βατανιακός και Ορδαϊκός από 1 βαθμό. Χωρίς βαθμό, Μαγνησιακός, Λευκύμη, Θεσπρωτός, Φίκη και Καστοριά. Επόμενη αγωνιστική,
Βατανιακός Αστέρας Πετρητή, Νέα Αρτάκη Κιλελέρ, Σβορώνος Τρίκαλα, Θεσπλωτός Αναγέννηση Άρτας, Εορδαϊκός Αστέρας Λιάνο Κλαδίου Σταυρού, Αέλευκίνης Θύελλα Κατσικά, Καστοριά Πιερικός, Φίκη Μαγνησιακός, Ζάκυνθος Κεραμίδη. Να πούμε ότι την Τετάρτη ο Εορδαϊκός θα παίξει το αναμειθέν παιχνίδι με τον Βατανιακό στο Εμίλιος Θεοφανίδη. Με τρία παιχνίδια το Σάββατο και δύο παιχνίδια την Κυριακή συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας ΕΦΣ Κοζάνης. Στη δεύτερη αγωνιστική είχαμε τρεις νίκες γηπεδούχων και δύο φιλοξενωμένων. Σημειώθηκαν 15 γκολ. Ο Μακεδονικός 5 αστέρων, 3 στα 3 για Περδίκα και Πάο Κύλων. Μεγάλη νίκη της Άρδασας επί της Χιάλιστας. Έσπασε το ρόδι μέσα στους Δαναούς στο Ρουβεντό. Να δούμε τα αποτελέσματα. Μακεδονικός Κοζάνης Κρόκος 5-1, Ατρόμητος Πτολεμαϊδας Περδίκας 0-4, ΑΕΠ Κοζάνης Τιτάνης Σερβίων 0-3, άνευ αγώνα η ΑΕΠ έχει αποχωρήσει το πρωτάθλημα, ΠΑΟ Κύλων Ιωνικός 2-0, Δαναή Κοζάνης Βελβεντό 0-2, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας Μαγδικός Χιάξας 1-0, ρεπό η ΑΕΠ Κοζάνης. Στη βαθμολογία ΠΑΟ Κύλων και Περδίκας 9 βαθμούς, Τιτάν Σερβίων στους 7, Μακεδονικός Κοζάνης και Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας 6 βαθμούς, στους 4 βαθμούς το Βελβεντό, από 3 Ατρόμητος Πτολεμαϊδας, Μακεδονικός Σιάτσας, Κρόκος και Ιωνικός, χωρίς βαθμό Δαναή Κοζάνης, ΑΕ Κοζάνης. Η ΑΕ Κοζάνης αποχώρησε από το πρωτάθλημα. Επόμενη αγωνιστική, τέταρτη, Μακεδονικός Κοζάνης, Δαναή Κοζάνης, Βελβεντό Ατρόμητος Πτολεμαϊδας, Κρόκος, ΑΕ Κοζάνης, Περδίκας, ΑΕ Κοζάνης. Αυτό το παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί. Τιτάν Σερβίων ΠΑΟ Κύλων, Μακεδονικός Σιάτιστας Ιωνικός, ρεπό ο Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας.